Την η θέση με βάση το ρυθμό απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ κατά στο Υπουργείο την Περιφέρεια Δυτική Μακεδονία, σύμφωνα με τα στοιχεία που αφορούν την περίοδο ω και πριν από ένα μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Δυτική Μακεδονία έχει καλύψει ποσοστό 36,8 στι αποπληρωμέ και συγκεκριμένα 179,2 εκατομμύρια από τα 486,4 διαθέσιμα και 56,3 στι συμβασιοποιήσει. Το ποσοστό αφορά τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Από την περιφέρεια υποστηρίζεται πω τα ΠΕΠ διαχειρίζονται αρκετέ ανεξάρτητε αρχέ, ενώ το χαμηλό ποσοστό προκύπτει εξαιτία των καθυστερήσεων των αρχών που αφορούν τα Υπουργεία. Αντίθετα, υποστηρίζουν πω η σύγκριση με τι άλλε ερετέ περιφέρειε στη Δυτική Μακεδονία είναι πολύ υψηλότερα στη λίστα. Κοιτάξτε, εκείνο που θέλω να πω καταρχήν είναι ότι το ΠΕΠ Δυτική Μακεδονία κυρίω από την 1η Εβδόμου του 11 που περιήλθε στην αρμοδιότητα της Ερετής Περιφέρειας, σημείωσε μια σημαντική ε, πρόοδο όσον αφορά ε, τους βαθμούς, τα ποσοστά ένταξης, υλοποίησης έργων και απορρόφησης ε, κονδυλιών. Αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν ε, τελευταία και είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα από ένα site... Ε, δεν μπορώ να πω βέβαια ότι αφίστανται πολύ της πραγματικότητας, μπορώ να πω όμως ότι παρουσιάζουν μία εικόνα, η οποία, επιτρέψτε μου τον όρο, ε, ίσως είναι και στρεβλή. Να πω χαρακτηριστικά το εξής. Στο 5η Δυτικής Μακεδονίας, οι ενδιάμεσε διαχειριστικέ αρχέ οι οποίε το υλοποιούν, το διαχειρίζονται, με βέβαια πολλού δικαιούχου, είναι το σύνολο 8. Μία από αυτέ τι ενδιάμεσε διαχειριστικέ αρχέ είναι η ενδιάμεση διαχειριστική αρχή τη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε διαχειριστικέ αρχέ που αφορούν το ΕΠΕΡΑ, διαχειριστική αρχή που αφορά την κοινωνία τη πληροφορία, το Υπουργείο Ανάπτυξη μία σειρά όπως σας είπα διαχειριστικών αρχών που είναι που εδρεύουν στην Αθήνα στα Αρμόδια Υπουργεία με συνέπεια όταν σε κάποιες από αυτές τις διαχειριστικέ αρχές δεν έχουμε εκείνα τα επιδιοκόμενα νούμερα εκείνους τους ρυθμούς προόδου απορρόφησης υλοποίησης αυτό δυστυχώς να συμπαρασύρει προς τα κάτω και τη γενικότερη εικόνα του ΠΕΠ. Εγώ, από ότι είμαι σε θέση να ξέρω και μπορώ να μιλήσω με βεβαιότητα, σε ό,τι αφορά την ενδιάμεση διαχειριστική της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εκεί η ρυθμή είναι Αρκετά ικανοποιητική. Όπω σα είπα και πριν, από το 1η το του 2011 είχαμε ε, μεγάλη αύξηση τη απορρόφηση όπω και τη ένταξη των ε, έργων και να πω ότι η θέση του ΠΕΠ Δυτική Μακεδονία στο συνολικό ε, πίνακα των ΠΕΠ όλη τη χώρα είναι μεταξύ τη τρίτη και τη πέμπτη θέση. Την ίδια στιγμή, οι εμπορικοί και οικονομικοί παράγοντε θεωρούν το ΕΣΠΟΣ μία από τι τελευταίε ευκαιρίε τη τοπική οικονομία να παρουσιάσει ανάπτυξη. Χαρακτηριστικό το διάστημα καθυστερήσεων στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ παρουσιάζεται ανάλογη ύφεση στην αγορά. Θέλω να μιλήσω βέβαια και εξειδικευμένα για κάτι το οποίο το γνωρίζω με περισσότερα στοιχεία και αφορούν την περιφερειακή ενότητα Κοζάνη, θα πω εδώ ότι σαν περιφερειακή ενότητα Κοζάνη μπορούμε να υπερηφανευόμαστε ότι είμαστε από τι περιφερειακέ ενότητε σε επίπεδο χώρα πλέον που είμαστε στι πρώτε θέσει όσον αφορά την ένταξη αλλά και την απορρόφηση κονδυλίων. Τα έργα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή σε διαδικασία υλοποίηση από την ένταξη, τη δημοπράτηση μέχρι και τη φάση τη κατασκευή ξεπερνούν τα 130 με 140 εκατομμύρια ευρώ ενώ έχουν υποβληθεί προτάσει που ξεπερνούν επίση τα 100 εκατομμύρια ευρώ.